ψη από το Ε, γιατί συμμετείχα σε μια εκπομπή. Μπράβο, το με θυμάμαι τη ότι υπήρχε ένα κόλλημα πάνω και σε αυτό. Και άργησα λίγο να αποθεσμευτώ. Σαν πρώτο άκουσμα, εσύ το γούσταρε, είπε ότι θέλω να πάω να το δοκιμάσω. Σ' άρεσε, το είχε σκεφτεί, το είχε ακούσει, είχε δει καθόλου το τρέιλερ, α πούμε. Είχα δει το τρέιλερ και θυμάμαι και κάποια κομμάτια από τα παλιά Survivor. Το θέμα του φαγητού με απασχολούσε και ήταν και αυτό που με δυσκόλεψε. Γιάννη, φάνηκε. Υπήρχαν πλάνα και στιγμές που πραγματικά έλεγες ότι αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα πηγάει. Την είδες την εικόνα σου μετά? Έχω δει πολύ λίγα πράγματα, δεν έχω δει ακόμα ολόκληρο επεισόδιο. Έχω δει κάποια πράγματα στο ίντερνετ. Δεν τρόμαξες? Πραγματικά η εικόνα μου ήταν τρομακτική. Νομίζω ότι άμα είχα καθρέφτη μπροστά μου ή άμα έβλεπα τα πλάνα, μπορεί να είχα αποχωρήσει και ο θελός. Δεν το ένιωθες ότι αδυνατής, δεν το έβλεψες, εσύ που ξέρεις το σώμα σου. Το καταλάβανε και μου το λέγανε και όλοι οι συμπαίχτες μου, αλλά επειδή δεν είχαμε πρόσβαση σε καθρέφτη, σε κάμερα, σε οτιδήποτε. Στο πάρτι της Ένωσης, όταν τον είδες τον εαυτό σου, δεν τον είχες? Στο πάρτι της Ένωσης που μας δώσανε ρούχα μετά από 2-3 μήνες. Μου φέρανε ένα παντελόνι το οποίο μόλις το είδα, το κοιτάω και λέω: πού θα μπω εγώ εδώ μέσα? Μου φάνηκε ότι δεν χωράει ούτε το ένα μου πόδι να μπει. Και όταν το έβαλα, μου ήταν μεγάλο. Εκεί πέρα κατάλαβες ότι. Ναι, εκεί κατάλαβα ότι κάτι δεν πόσα πάει καλά. Πόσα κιλά έχασες? Απέφυγα να ανέβω σε ζυγαριά. Δεν ήθελα να δω. Αλλά υπολογίζω ότι έχασα περίπου 20 κιλά. Και δεν είχες ρεσίς πάλι να χάσεις και 20 κιλά. Αυτό ακριβώς. Το θέμα μου εμένα ήταν ότι όπως και η Ειρήνη Παπαδοπούλου έχει ένα αντίστοιχο σωματότυπο, ότι εμείς οι δύο μπαίνοντας μέσα, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τα άλλα παιδιά, ήμασταν στεγνοί τελείως. Ναι, στεγνοί, γραμμωμένοι, δεν είχαμε περιθώρια, δεν είχαμε λίπος να κάψουμε. Με αποτέλεσμα από την πρώτη μέρα να καίμε μυϊκό ιστό αυτό που λέμε. Ενώ τα άλλα παιδιά πρώτα. Ένα σώμα, ένα κορμί, πρώτα καίει το λίπος και μετά καίει το μυϊκό ιστό. Τι σου έλειψε σε αυτές τις μεγάλες πίνες, ας πούμε? Τι σου έλειψε περισσότερο? Ένιωσες ποτέ να θολώνεις από την πίνα και να λες φεύγω, παιδιά, γεια? Υπήρχαν στιγμές που δεν έβλεπα καλά. Δηλαδή, τα μάτια μου θόλωναν. Ειδικά στο συμβούλιο, όταν πηγαίναμε, κοίταζα το Σάκη και δεν τον έβλεπα καλά. Υπήρχαν στιγμές που δεν άκουγα καλά. Θυμάμαι και ο Ντάνος ότι πολλές φορές του μιλούσα όταν πεινάγαμε και δεν με άκουγε. Σαν γέροι ήμασταν δηλαδή, που δεν ακούμε. Και το πιο δύσκολο ήταν πολλές φορές μπορεί να ξύπναγες μέσα στο βράδυ για να πας τουαλέτα, για από ανησυχία, από όνειρο, από οτιδήποτε. Και υπήρχαν πολλές φορές που δεν μπορούσα να κοιμηθώ από τους πόνους που είχα στην κοιλιά, από την πείνα. Δηλαδή, πεινούσα τόσο πολύ που πόναγα. Αυτό πρέπει να δεν είναι το περίμενα. Πιο άσχημο συνέστημα, ειδικά μέσα στη νύχτα. Αν ήξερα ότι είναι έτσι, μάλλον δεν θα πήγαινα. Αλήθεια, Οπότε να πούμε και στον κόσμο ότι πραγματικά υπήρχε πολύ μεγάλη πείνα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πολύ συχνά μου κάνουν αυτή την ερώτηση. Αν ήταν όντως τόσο δύσκολα. Και εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο δύσκολο. Δηλαδή, λέω εντάξει, celebrities είμαστε, επώνυμοι είμαστε, κάτι θα μας δίνουν στα κρυφά. Αυτό το πιστεύανε πάρα πολύ και η ομάδα των μαχητών, αν ξέρεις. Ναι, ακριβώς. Αυτό το κάτι στα κρυφά δεν υπήρχε. Μαχητές και διάσημοι τρώγανε τα ίδια. Και το φαγητό ήταν ελάχιστο. Δηλαδή, υπήρχαν στιγμές που ήθελα να σηκωθώ και να περπατήσω 5 μέτρα και το σκεφτόμουν αν θα τα καταφέρω από τη ζάλη, αν θα φτάσω ή θα πέσω κάτω. Γιάννη, θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μόλις επιστρέψουμε, έχεις να μας πεις γιατί σε λένε Γκρινιάρη. Έχεις να μας πεις πώς ήταν η μετάβαση από την ομάδα των διασήμων στους μαχητές. Πώς ήταν το γεγονός ότι ενώ έφυγες από τους διάσημους πίσω μαχητές, όπου και πάλι βρήκες μια ομάδα ενωμένη και προσπάθησες να αφομοιωθείς. Και παρόλα αυτά κατάφερες και έφτασες πολύ μακριά στο παιχνίδι. Έχουμε να σε ρωτήσουμε πολλά. Εσείς ό,τι θέλετε να στείλετε στο Γιάννη, που τον έχουμε για πρώτη φορά εδώ στην εκπομπή, μπορείτε να στέλνετε στο Twitter, στον Ονόρα M.